Ναι. Παρακαλώ. Θέλω να πω ξεκίνα. Ότι... Ναι. Ναι. Έχεις κάποιο εισόδημα, όποιο να είναι και αυτό. Μάλιστα. Έτσι. Το θέμα είναι να μπορείς να περνάς με αυτό, ναι, και να μπορείς να κάνεις τη ζωή σου με αυτό. Μάλιστα. Το να αποταμιεύσεις και να κάνεις ένα πράγμα κομπόδεμα, το οποίο αργότερα μπορεί να... Να χαθεί, να μην πού έχει να την χαθεί, αξία να του. Πάει. Να μην έχει την αξία την οποία είχε. Και απ' την άλλη, ξέρεις κάτι. Μα σου δημιουργεί, όταν, ναι, σου, όταν σου κάνεις ένα έξοδο, έχουν περισσέψει κάποια χρήματα, ξόδεψέ τα εκεί που θέλεις. Και ξόδεψέ τα για να περάσεις και να ζήσεις όμορφα. Μα μπορεί να, δηλαδή, να έχεις μια ασφάλεια. Το να κάνεις μια ασφάλεια είναι, ναι, άλλο πράγμα. Να έχεις μια το ασφάλεια να μπορέσεις εσύ. Μια ασφάλεια. Ναι. Τι εννοείς ασφάλεια εσύ. Ως τον εαυτό σου. Να έχεις μια ασφάλεια για τον εαυτό σου. Φοβάσαι μη μείνεις στην ψάθα αυτό. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά εγώ είμαι υπέρ. Εντάξει, αν okay, μπορείς, αν το μπορείς, καταλαβαίνω αυτό που λες, καλά, έτσι, αν μπορείς. Ναι. Αν ας πούμε βλέπεις ότι τα πράγματα δεν, εντάξει, αυτά έχεις, αυτά ξοδεύεις, έτσι περνάς, έχεις κάνει λοιπόν τον τρόπο ζωής σου, ναι, από εκεί και πέρα, εάν κάτι περισσεύει, ξόδεψε το πάλι σε κάτι το οποίο θα σε ευχαριστήσει. Δεν υπάρχει νομίζω κάτι το οποίο μπορεί αργότερα να σε εξασφαλίσει. Αισθάνομαι ότι δεν αισθάνομαι εξασφαλισμένος. Δεν αισθάνεσαι εξασφαλισμένος. Θα μου πεις, άμα σταματήσεις να δουλεύεις, με τι θα ζεις, έτσι. Θα ζω με πράγματα τα οποία μπορεί να έχω κάνει σαν μια, όχι επένδυση, αλλά τέλος πάντων να έχω κάνει μια, έναν τρόπο ζωής. Απ' την άλλη, ζηλεύω τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πράγματα στη ζωή τους και χαίρονται τη ζωή τους συνεχώς. Και δεν στερούνται πράγματα, mm-hmm, γιατί σκέφτονται ότι αργότερα αυτό το πράγμα θα μου χρησιμεύσει σε κάτι άλλο. Εγώ είμαι της ιαπωνικής και της ελληνικής μεθόδου της αποταμίευσης. Σε καταλαβαίνω, δεν έχω κάνει μία αντίρρηση. Ναι, δηλαδή εφόσον βέβαια υπάρχει δυνατότητα, το ξαναλέω και πάρα ακριβώς πολύ σημαντικό, δεν είναι απαραίτητο ότι μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Ότι περισσεύουν, δεν περισσεύει. Για να το κάνεις αποταμίευση. Και από τη στιγμή που δεν περισσεύει, ωραία, κάνε αυτό που θέλεις να κάνεις. Μα τι να κάνεις άμα δεν ό,τι μπορείς. Ούτε αποταμίευση μπορείς να... Εμείς λέμε τώρα εάν σου περισσέψει. Όταν λες αποταμίευση εννοείς, ας πούμε, να μαζέψω. Μπορεί να θέλεις να έχεις μία ασφάλεια, αυτό που σου είπα προηγουμένως, για τον εαυτό σου ή για τα παιδιά σου. Ναι, οκ. Okay. Εγώ αυτό το καταλαβαίνω. Και εγώ το καταλαβαίνω. Δεν είναι η φάση τώρα, άντε και για το παιδί σου, σήμερα βέβαια το βράδυ βγήκαμε έξω και θα χαλάσω ό,τι μου δώσανε από το μήνα. Όχι, και αλλά ξαφνικά όταν... όλο τον άλλο μήνα τι θα κάνω. Αλλά όταν βγεις έξω, να το χαρείς λιγάκι. Θα το χαρώ, γιατί και να βγεις λίγο ότι έξω. Όσο περισσότερο ξοδέψω, τόσο βγεις περισσότερο θα το θέλω χαρώ. Να πω ότι μπορεί να υπάρχει ένας... μια νοοτροπία που δεν κάνω τίποτα, δεν χαίρομαι τίποτα, γιατί θέλω αργότερα να ζήσω. Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Ναι, δεν είμαι αυτής της απόψεως, αλλά γενικώς δεν πιστεύω ότι η φάση είναι αυτή που βλέπαμε παλιά, ότι θα πας στα μπουζούκια και θα χαλάσεις μια περιουσία να τα πετάς σε λουλούδια. Ρε εσύ τώρα μου λες και ένα έξοδο το οποίο είναι πετάω τα λεφτά μου. Δεν σου είπα να πετάξεις τα λεφτά σου. Εσείς είπατε γράφει μια ζωή την έχουμε. Μια ζωή την έχουμε γιατί έτσι νομίζουνε. Αλλά θέλω σου είπα να πας. Αλλά... Γιατί όταν πετάξεις λουλούδια είναι πετάς λεφτά. Ναι, πετάς, ναι. Τα πετάς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ανοίγεις το παράθυρο και τα πετάς. Φιου, 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 φιου. Άμα τα ανοίξεις το παράθυρο και τα πετάξεις κάποιος θα τα βρει. Σίγουρα. Άρα κάπου θα πάει καλά. Σίγουρα. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις χωρίς να ζήσεις αυτό το μια ζωή την έχουμε. Πρέπει να χαλάσει μια περιουσία. Εντάξει, βέβαια, με αυτόν που κάνει μια ζωή την έχουμε κάνει πολύ ωραία παρέα αυτό, θέλω να σου πω. Δεν το νομίζω. Όχι. Κάνει λίγο καλύτερα. Μπορεί παρέα να κάνει πολύ μόστρα. Και εμένα όχι, οι άνθρωποι που κάνουν μόστρα δεν μ' αρέσουν. Άσε το ηθικό κομμάτι όχι, τώρα. Όχι, δεν μ' αρέσει το άντε για να κάνω μόστρα. Ρε παιδί μου, άσε τη μόστρα. Όχι. Αλλά άμα ξέρεις ότι με αυτόν τον τύπο θα περάσουμε καλά, γιατί θα βγούμε θα περάσουμε έξω καλά. Γιατί δεν θα τσιγκουνευτεί καθόλου ούτε συνέστημα ούτε χρήματα. Όχι, καταρχάς δεν περιμένεις από ένα φίλο σου να τσιγκουνευτεί, να μην τσιγκουνευτεί. Ο καθένας πάει με το εισόδημά του. Φυσικά. Δεν πάω εγώ να κολλήσω δίπλα σε κάποιον για να κάνω παρέα μαζί του επειδή θα περάσουμε καλά. Ο καθένας τα χρήματά του. Πες μας χάλια. Ο καθένας τα χρήματά του, αλλά όχι ας πούμε στο τραπέζι. Έφαγα μία σαλάτα, έφαγα μία πατάτες. Πόσο κάνει να το δω και ένα νερό και αυτά πληρώνω. Να κάτσουμε, ναι. Όχι. Και άμα θέλει να κεράσει ένας φίλος τη μια μέρα και να κεράσω εγώ την άλλη και την τρίτη, εννοείται όλα αυτά. Αλλά όχι επειδή ο ένας θα θέλει να κάνει τη μόστρα του. Αμάν με τη μόστρα, δεν σου είπα να κάνω μόστρα. Από κάτω γράφει μια ζωή την έχουμε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω με το μια ζωή την έχουμε. Αλλάχτε το. Τι να βάλει. Αλλάχτε το, γιατί δεν καταλαβαίνει. Τι να βάλει. Κάλια. Πες μας, Κάλια.
Το καλύτερο σκεφτόμουν αφότι με αυτό που λες είναι αυτός που λέει βγαίνει έξω και λέει δεν θα πάρω τίποτα, έχω φάει. Θα παραγγείλω μια σαλάτα και τρώει όλο το δικό σου πιάτο. Εντάξει, ναι. Ποιο είναι αυτός? Τι άνθρωποι είναι αυτοί? Φυσικά είναι ωραίο να χαίρεσαι τη στιγμή, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν λίγο προσπαθείς να καταγράψεις τα άχρηστα έξοδα που κάνεις, θα δεις μεγάλη διαφορά στην καθημερινή σου. Βέβαια. Να μην πετάς. Άρα, Κάλια μου, είσαι με την αποταμίευση με μαζί. Με σένα είμαι κορίτσι μου. Εντάξει, δεν είμαι κι εγώ μακριά. Έχεις φύγει, έχεις πάει στο μια ζωή. Να σου πω κάτι, δεν είμαι κι εγώ μακριά. Ναι. Αλλά, αν ας πούμε θέλεις να ευχαριστηθείς κάτι, ναι, κάντο. Καλέ, εννοείται. Και τον εαυτό σου θα το... Και το στο δώρο στον εαυτό μην σου πεις, θα πάρεις. Ναι. Και στο φίλο σου θα πάρεις. Δεν θα είσαι μίζερος, εάν εφόσον και μπορείς. Αυτό, εάν εφόσον και μπορείς. Λοιπόν, για ψηφίστε, νομίζω ότι τι καλά θα πάει αυτό. Πώς θα πάει αυτό. Instagram, TikTok και X, παρακαλώ πολύ. Πρωί αν σε είδον είναι ο λογαριασμός μας. Έχουμε και λογαριασμό. Κάλια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, παιδιά. Να είσαι καλά. Τα λέμε αύριο.